μα, Νικόλα μου, που δεν προλάβαμε χθες να συζητήσουμε το ρεπορτάζ. Παρ' όλα αυτά, έχουμε εξελίξεις για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, αναφέρομαι, και το περιστατικό που συνέβη στην εκπομπή με μια πρώην σχέση του. Πες μας το ρεπορτάζ. Ακριβώς. Αρχικά να πούμε ότι το πρωί της Τετάρτης καλεσμένη ήταν η πρώην, όπως είπες και εσύ, σχέση του, η κυρία Ελισάβετ Σπανού, στην οποία θυμόμαστε πάρα πολύ, και αν μην θυμόμαστε, να σας πω ότι μετά το χωρισμό τους, πολλά ήταν τα σχόλια που μιλούσαν ο ένας για τον άλλο. Στο σήμερα, λοιπόν. Καλεσμένοι. Τι εννοείς ότι ήταν? Μιλούσαν άσχημα ένας για τον άλλον και σε εκπομπές, δηλώσεις, μάλιστα. Αλήθεια. Μετά, ναι. Το χωρισμό, μετά το χωρισμό, δηλαδή. Ναι. Εγώ ξέρω ότι ήταν και πολύ λίγο μαζί, ένα μισή μπύρα, δηλαδή. Λίγο. Στα πρώτα του ραντεβού. Λίγο ήταν, απλά το αυτό που ακολούθησε μετά ήταν πολλές οι δηλώσεις, ναι. Στο σήμερα, λοιπόν, βρέθηκε εγκαλεσμένη στην εκπομπή όπου συμμετέχει και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και οι συνεργάτες του, αστειευόμενοι πάντα, όπως είπαν και οι ίδιοι, προσπάθησαν να θυμηθούν λίγο τα παλιά. Αμέσως μετά τον καυγά που ξέσπασε, εννοείται, στην εκπομπή, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θέλησε να ανεβάσει κάποια Instagram story, στο οποίο ουσιαστικά απολογείται για το ξέσπασμά του και λέει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνιά. Mm. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ που έχω ετοιμάσει. Νομίζεις πως μ' αρέσεις και με έχεις του χεριού σου. Σε ένα άνευ προηγουμένο ξέσπασμα προχώρησε το πρωί της Τετάρτης ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα. Αφορμή γι' αυτό στάθηκαν μερικά πειράγματα των συνεργατών του, αλλά και της Κατερίνας Καινούριου, για τη σχέση του με την πρώην Ελισάβετ Σπανού. Υπήρχε πάθος, υπήρχε λάθος, υπήρχε ξεκατίνιασμα. Έτσι πάνε αυτά, παιδιά, σε αλήθεια. Έχει πει ο ένας ότι έχουμε σχέση. Εγώ θέλω να σταματήσεις πραγματικά. Τέλος, εντάξει, αυτό δεν είναι. Το ανεμέλεια που έχει στην Ελισάβετ, έλεγε. Το ανέμελα και εσύ να το βρει μαζί. Λοιπόν, ο Δημήτρης έλεγε ότι δεν έχουν σχέση. Oh. Κατάλαβες τώρα. Oh, ωραία. Λίγο... Σου είπα να σταματήσεις. Παιδιά, εντάξει. Όχι, μην γελάς. Εντάξει, δεν το σκέφτομαι. Εντάξει, σας είπα κάτι και σας το είπα από πάνω. Έλα, παιδιά, πλάκα κάνε. Όχι, δεν υπάρχει πλάκα. Έλα, δεν είναι δυνατόν. Όχι, δεν θέλω να υπάρχει πλάκα. Δεν το έκανε. Γιατί είναι σεβασμός στο παρελθόν μου και, και σεβασμός στο μέλλον, έτσι. Και πλάκα με αυτά τα πράγματα δεν σηκώνω. Ούτε από σένα, ούτε από σένα που σας το έχω πει από τον πρωί. Εντάξει, γιατί είναι θέμα σεβασμού και για τον άνθρωπο που έρχεται εδώ και για μένα. Μα είναι πολύ ήρεμη η Ελισάβετ. Μα δεν έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελισάβετ, έχει να κάνει και με μένα. Ωστόσο, ο ίδιος λίγες ώρες μετά την εκπομπή και αφού δέχθηκε αρκετά μηνύματα από τους διαδικτυακούς του φίλους, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια, δημοσιεύοντας μερικά από τα παρακάτω βίντεο. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Είναι live εκπομπή και γενικά εγώ είμαι ένας αυθόρμητος άνθρωπος σε καμία των περιπτώσεων. Ο Κατερινάκη είμαστε πολλά χρόνια φίλοι. Οπότε μεταξύ φίλων και πόσο μάλλον και σε live εκπομπές θα υπάρχουν προστριβές. Η Κατερίνα είναι μια κυρία, κράτησε τα επίπεδα. Δεν έχω κανένα θέμα ούτε με τους συνεργάτες μου ούτε με κανέναν. Από εκεί πέρα εγώ, σαν άνθρωπος, ήθελα να σταματήσει. Κάπου δεν το καταλάβανε με τα νέα παιδιά. Δεν γνωριζόμαστε τόσο πολύ. Οπότε είναι και κάπου λογικό. Αλλά έτσι είναι, ρε παιδιά, οι live εκπομπές. Σήμερα θα γίνει αυτό, αύριο θα γίνει κάτι άλλο. Τελευταίος άνθρωπος στη γη μου θα αγαπούσα, λέει η παιδιά. Είναι το βίντεο κλιπ που συμμετείχε. Ναι, και ο Αλεξάνδρου. Λοιπόν, αρχικά θέλω να μου πείτε λίγο τη γνώμη σας για να σας μεταφέρω μετά και την απάντηση της Κατερίνας Καινούριου. Τη γνώμη μας σε τι? Ήταν άβολο, παιδιά. Ήταν αμήχανο. Εντάξει, εν τω μεταξύ την έβαλαν και κάθισε την κοπέλα και δίπλα, του. Εν τω μεταξύ. Σίγουρα, φαντάζομαι με τα λεγόμενά τους ότι ναι, το γνώριζε ότι θα έρθει και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που λες στον συνάδελφό σου ότι. Να μην πείτε κάτι, να μην τον φέρετε σε αμήχανη φάση, ξέρω εγώ, και το κάνουν. Ναι, νομίζω γι' αυτό αντέδρασε έτσι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Πάνω σε αυτό μου είπε, Έλενε, να σου πω ότι η Κατερίνα Καινούριου στη συνέχεια της εκπομπής δήλωσε ότι, παιδιά, είναι όλα καλά ανάμεσα σε μένα και τον Δημήτρη. Δεν συνέβησαν κάτι παραπάνω από αυτό που είδατε. Μια διαφωνία ο νέαρ ήταν. Απλά να σας πω ότι ο Δημήτρης ήξερε ότι θα παρευρεθεί εδώ μια πρώην σχέση. Άλλο για μάλλον αυτό. Ναι. Δεν ναι. Σημαίνει ότι είναι κάτι κακό να έρθει μια κοπέλα με την οποία είχε κάτι στο παρελθόν. Μπορεί να τελείωσε και όπως τελείωσε είναι μια χαρά φίλοι, ας πούμε, να πούν και ένα γεια. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση εκεί και να εκθέσει τον άλλον και την προσωπική του ζωή και να κάτσει να εξηγά γιατί δεν έδεσε το γλυκό με την κοπέλα, να σου και πούμε. Ξέρεις, τι αυτό έγινε. Δεν έχει να κάνει, Παντελή, με το αν έχει προχωρήσει στη ζωή του ο Δημήτρης ή η Ελισάβετ. Ναι. Και σχέση να μην είχαν. Δεν πάλι ήταν, δεν είναι ωραίο. Και τι σημαίνει έκαναν χιούμορ.
Τι είναι αυτή η δικαιολογία, βρε παιδιά. Άντε τώρα. Ξέφυγε νομίζω. Ξέφυγε η κατάσταση λίγο. Εντάξει, είπε και η Κατερίνα φυσικά ότι εκείνη δεν θα την πείραζε εντά στη θέση του. Φυσικά πρέπει να σου συμβεί κάτι για να μπορεί να κρίνει. Σίγουρα δεν είχαν κακέ προθέσει οι συνάδελφοί του. Απλά ήταν μια άβολη στιγμή, μια πολύ αμήχανη στιγμή που ευτυχώ. Όλα καλά μεταξύ τους. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Να συζητάμε, να τα βρίσκουμε. Να τα λύνουμε. Να τα λύνουμε τα θέματα και να προχωράμε. Βέβαια. Και η δικαιολογία πιστεύω ότι εντάξει, ξεφύγαμε ή είναι το χιούμορ ή παρασυρθήκαμε. Κοίταξε, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο στον τηλεοπτικό αέρα. Ας μην κρυβόμαστε. Μπορεί να σου συμβεί. Είναι ένα θέμα απλά... όπως αυτό είναι η πρώην του. Κάθεται δίπλα του και να συζητάς. Έχει ότι τράβηξε πολύ αυτό. Τράβηξε. Έχει συμβεί και σε άλλες εκπομπές αυτό. Απλά πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσω ότι δεν πρέπει να παρασύρεσαι γιατί λίγο πάνω στην πλάκα. Πάνω απ' όλα είναι το γεγονός ότι είσαι στον τηλεοπτικό αέρα. Εκτίθεσαι και εσύ και μπορεί να. Εκθέσεις και, και οτιδήποτε άλλο που πρώτα απ' όλα μπορεί να μην σε αφορά. Έτσι, δεν είναι για τον εαυτό σου που μιλάς. Ειδικά αν μιλάς για κάποιον άλλο, δεν είναι ωραίο πράγμα. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός πώς μιλάς και τι λες. Έτσι είναι, Παντελή μου. Πάμε και στην Άννα Ανδριανού, τη σπουδαία.